ανηρτημένα εδώ και ημέρες τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018, τα οποία είναι ίδια με τα περσινά, καθώς οι συζητήσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους των θεσμών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το νέο πλαίσιο φορολόγησης. Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31 Δεκάτου 2010, ενώ για όσα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από 1 Δεκάτου του 2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπομπόμενου διοξιδίου του άνθρακα. Αμετάβλητα παραμένουν και φέτος τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018. Ήδη έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογούμενων από το βράδυ της 24ης Δεκάτου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τα εκτυπώσουν και να τα πληρώσουν μέχρι τις 31 Δεκάτου. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν δεν πληρωθούν, τότε έχουμε το διπλό πρόστιμο. Παρότι υπήρχαν διάφοροι σχεδιασμοί στο Υπουργείο Οικονομικών για να γίνουν κάποιες μειώσεις στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους και στους ανάπηρους, τελικά οι θεσμοί δεν εγκρίνανε το σχέδιο αυτό, οπότε τα τέλη κυκλοφορίας, να ξέρουν οι φορολογούμενοι, ότι έχουν παραμείνει τα ίδια, παρότι ακουγόταν διάφορα σενάρια. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει έως τα τέλη του έτους που διανύουμε, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τότε θα κληθούν να καταβάλουν το διπλάσιο τίμημα. Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω e-banking. Οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω τράπεζας θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους τα σχετικά έντυπα, τα οποία μπορούν να τα εκτυπώσουν από το Taxis.net. Επίσης, σημειώνεται ότι όσοι έχουν διαθέσιμο πιστωτικό όριο στις πιστωτικές τους κάρτες θα μπορούν να τα εξοφλήσουν σε έως και 12 άτοχες μηνιαίες δόσεις. Πληρώνονται στα ΕΛΤΑ ή στις τράπεζες και μπορούν οι φορολογούμενοι, αν θέλουν, να τα βάλουν και σε 12, σε δόσεις 9 ή 12 με τις κάρτες τους στις τράπεζες μόνο.